είμαστε εστιακοί φοιτητές. Τώρα έρχομαι να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση εδώ στην αντιπεριφέρεια για το ζήτημα της στέγασης, διότι και από την Πρετανία δεν παίρνουμε τις ικανοποιητικές απαντήσεις που θέλουμε να πάρουμε. Τα δωμάτια στις εστίες είναι 284, αυτή τη στιγμή έχουν δεχτεί 187 φοιτητές, τη στιγμή που οι ενεργοί φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι 6.500. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα και με τις εστίες που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια, που το 2018 ήταν 74-76, και έχουν αυξηθεί στις 284, πάλι δεν καλύπτεται το στεγαστικό πρόβλημα, διότι οι 284 εστίες στους 6.500 φοιτητές είναι ούτε 5% των φοιτητών. Έχουν αλλάξει και τα κριτήρια, έτσι, δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά κοινωνικά πλέον και οικονομικά. Έχουν δοθεί κάποια που έχουν να κάνουν με την αριστεία. Ναι. Τώρα από το 2020 η Βρετανία στα μουλοχτά, λέμε εμείς, μας ανακοίνωσε ότι από εκείνη τη χρονιά θα υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή το ένα μάθημα το εξάμηνο, το οποίο εμείς από τότε διαμαρτυρόμασταν ότι δεν θα έπρεπε να είναι ζήτημα τα ακαδημαϊκά κριτήρια για να μπει κάποιος στην εστία. Δεν είναι ούτε ζήτημα επιβράβευσης, ούτε τίποτα άλλο. Είναι μια ανάγκη, μια κοινωνική ανάγκη, η οποία επηρεάζει πάρα πολλούς φοιτητές, και όχι μόνο, και μεγαλύτερους. Και λέγαμε ότι αυτό ανοίγει πόρτες για μελλοντικά σχέδια, για να αυξηθούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, γιατί πάει ένα βήμα παραπέρα φέτος. Τα 20 δωμάτια αυτά τα δίνουν με όρους επιβράβευσης και όχι με όρους κοινωνικής ανάγκης. Δηλαδή, τι ανάγκη έχει ένας φοιτητής, η οικογένειά του, που έχει πάει πληθωρισμό στα ύψη, ακρίβεια στα ύψη, δεν βρίσκουμε ένα σπίτι να νοικιάσουμε. Αυτή τη στιγμή, αν ψάξει ένας φοιτητής να νοικιάσει, όχι μόνο δεν βρίσκει, όχι μόνο θα είναι τα νίκια που είναι στα 400 και στα 500 ευρώ το μήνα, δεν θα βρει κιόλας σπίτι αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια. Η Βρετανία λέει ότι αναφορικά με τα άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα το 5% που έχει φτιάξει τώρα είναι σαν καλό ποσοστό. Δεν λένε ότι είναι πρέπει, αλλά λένε ότι είναι ένα καλό ποσοστό, ένα σχόλιο. Ουσιαστικά αυτή η απάντηση δεν σας ικανοποιεί, έτσι δεν είναι? Η Βρετανία λέει πολλές φορές όποτε τη συμφέρει, φέρνει για παράδειγμα άλλα πανεπιστήμια, λέει ας πούμε κανένα άλλο πανεπιστήμιο δεν έχει τόσο ωραίες εστίες. Απ' την άλλη λέει κανένα άλλο πανεπιστήμιο δεν καλύπτει όλους τους φοιτητές. Εμείς λέμε ότι εφόσον φτιάξετε τόσο ωραίες εστίες και τις διαφημίζετε και λέτε τι ωραία και καλά που τα κάνατε, κάντε άλλη μία φορά την προδοτοπία και φτιάξτε κι άλλες να καλύψετε κι άλλο ποσοστό φοιτητών. Γιατί τη στιγμή που έχουν φτιάξει αυτές τις εστίες, τα συστηματικά κριτήρια έχουν παραμείνει στα τάρταρα. Και όχι μόνο αυτό, έχουν προσθέσει και άλλα ακαδημαϊκά. Οπότε τη στιγμή που οι φοιτητές, πέρυσι ας πούμε μπήκανε 202 φοιτητές από τα 254 δωμάτια και μείνανε τα υπόλοιπα κενά. Λόγω κορονοϊού. Λόγω κορονοϊού δεν μπήκανε, είναι 284 οι θέσεις, λόγω κορονοϊού δεν ανοίξαν τα δίκλινα, οπότε είχαμε 254 πέρυσι. Άρα μείνανε 50 κενά δωμάτια, τα οποία ισχυρίζονται τα δώσανε σε μεταπτυχιακούς, σε δακτορικούς. Τα νούμερα όμως δεν βγαίνουν. Δηλαδή, και πάλι μένουν κενά δωμάτια. Τη στιγμή δηλαδή που έχουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια στα τάρταρα, τα εισοδηματικά στα τάρταρα και έχουν βάλει και τα ακαδημαϊκά, είναι προφανές ότι δεν θα τους πληρώσουν. Πολλούς τους απορρίπτουν από την αρχή της αιτησής τους. Δηλαδή, άμα έχεις 25.000 και 100 ευρώ, απορρίπτεσαι, δεν μπαίνεις στην εστία. Οπότε με αυτό το πρόσχημα βγαίνει η Βρετανία και λέει ότι εμείς όχι μόνο καλύψαμε όλες τις αιτήσεις που ήταν με τα όρια που έχουμε βάλει, αλλά μας μένουν και κενά δωμάτια, μας μένει και πλεόνασμα. Άρα εμείς εδώ το πρόβλημα της στέγασης το έχουμε λύσει. Συγγνώμη, τα κενά δωμάτια που μας είπες στην αρχή είναι γι' αυτό τον λόγο? Τα κενά δωμάτια είναι επειδή μέχρι και πέρυσι που είχαν μείνει αυτά τα κενά δωμάτια, τώρα ήταν στα 23.000. Δηλαδή οι δυο σου γονείς, εσύ, τα αδέρφια σου, να βγάζετε όλοι μαζί 23 χιλιάρικα και τότε μπαίνεις στην εστία. Αυτό το κάνανε 25.000 μετά από δική μας πίεση μεγάλη. Εντάξει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την αύξηση των 2.000, θέλουμε παραπάνω, αλλά είναι ένα βήμα. Και εφόσον σου λέω ότι δεν καλύπτεις αυτά τα 23 χιλιάρικα, δεν αξίζει εστία,